Αυτό είναι το γνωστό πίκι πίκι. Ναι. Πίκι πίκι. Καλά, αρχικά ό,τι να πάρει ο Κώστας Μαυρογέννης τις μέλισσες, άκα το πουλέρ μου, πεθαίνω. Το πουλέν ακούω, είναι το πουλέρ μου, χρόνια τώρα. Γιατί? Γιατί έτσι είναι... Θες να μας πεις την ιστορία. Είναι πολύ αγαπητός. Είχατε βγει... Όχι, ποτέ είμαστε φίλοι. Α, πολύ καλά. Εντάξει. Μ' αρέσουν αυτές τις πραγματικές σχέσεις. Θέλω να σας πω το μεγαλύτερο highlight των βραβείων. Το μεγαλύτερο, κρατηθείτε, πάρτε τα τετράδια και σημειώστε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο highlight. Και πάω για να ντυθώ και είμαι εντυμένη και παίρνω τα χαρτιά μου να πάω στο βοκαλιστήριο. Εκεί που κάνουν τη βοκαλίστα, τα γνωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, και φορώ την τακούνα. Έξω τα καμαρίνια μας έχει κάτι σαν μικρά εμπόδια. Εμπόδια. Τα θυμάσαι, ναι, από τα κίτρινα. Τα αναχώματα, ναι. Λοιπόν. Είναι για τα λάστιχα του αυτοκίνητου. Μπράβο. Αυτά. Βγαίνω έξω, μπλέκονται τα πόδια μου. Δεν σταθεροποιούμε καθόλου καλά πάνω σε αυτά τα πράγματα. Καθόλου. Άκου Δημήτρη. Ακούω και πέφτω. Έτσι και μου έρχεται η φούστα εδώ και ναι, βγαίνει όλο το μπουδέλι μου έξω ναι, και σένω τα γόνατά μου κάτω και ξαφνικά νιώθω δύο χέρια να με κρατάνε. Ποια ήταν αυτά τα δύο θήκα χέρια? Ήταν το παιδί που δουλεύει μαζί με το Σταν. Σοβαρά μιλάς. Πώς τον είναι Βασίλη, το παιδί που δουλεύει μαζί με το Σταν? Ένα πούμε, ωραίο λοιπόν, παιδί. Χαιρετίζ... Όχι χαιρετίσματα, ευχαριστώ διότι πάνω στην καΐδα. Στην καΐλα. Του κάνω με... Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια. Και φεύγω, παιδιά. Με τα γόνατα σκίσματα. Θέλω να δείξω το γόνατο μου. Πραγματικά, εδώ, αν ο Βασίλης που μας βλέπει και μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή είχε μια φωτογραφική κάμερα και έβγαλε αυτό το στιγμιότυπο. Κοιτάξτε που χτύπησα. Ναι, τι θες να σου πούμε, συγχαρητήρια. Να το κάνεις μάκι, ένα βαβά. Άντε, να το κάνω. Έλα, παιδί μου, εσύ να το. Βρε με την μουσάδο. Φίλησα και όλες τις τρίχες που άφησε αξίριστες εκεί πέρα σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν μπορούσε να ξέρει για να μην γίνουν κακάδι. Λοιπόν, άκου τώρα. Ήταν πολύ γλυκό αυτό που έκανε. Είμαστε καλά. Καλά. Λοιπόν, άκου. Σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας το ζητήσατε εκατομμύρια τηλεθεατές. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητικό. Τώρα θα γιάνει, θα δεις. Ήταν πολύ συγκινητικό. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχει γίνει γκαγκά. Αχ, Δημήτρη, μπράβο, σε συγχωρώ για όλα. Τι σου έχω κάνει? Για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Που μου κάνεις εδώ και πώς, τι εκπομπή είναι αυτή, 35η. 36η. Ετοιμαστείτε για άλλες 4 εκπομπές. Λοιπόν, καραόκι κόντεστ, φωνάζει στο συνεργείο. Πού είναι η μπανάνα, δεν υπάρχει φλόρ? Δεν υπάρχει μπανάνα. Καμία, θα τραγουδήσω έτσι πάντα. Δεν πειράζει, θα τραγουδήσουμε έτσι. Αυτό. Μπράβο. Μιμέτη. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε το τραγούδι, το πρώτο τραγούδι του. Αρχικά θα πούμε Πάολα, πες το. Θα πούμε Πάολα γιατί ήταν από τα πρόσωπα εκείνα που συζητήθηκαν περισσότερο από όλα. Έτσι δεν είναι? Το μικρόφωνο μου. Έκανε δύο εμφανίσεις. Ναι. Η μία μόνη της και η άλλη με το Σταβέντο. Έκλεισε την βραδιά των βραβείων και έμεινα με το στόμα ανοιχτό όλοι. Εγώ ήμουν από αυτούς που έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ακριβώς, γιατί είσαι θαυμάστρια της Πάολα. Είμαι, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Δεν έχω καμία ιδέα με το ρυθμό. Λοιπόν, ας κλείσει το χαλί. Στίχη Ηλίας Φιλίππου, μουσική Κυριάκος Παπαδόπουλου. Κάνε maximize. Κάντε ένα maximize, παιδιά, και δυναμώστε το, σας παρακαλώ. Δυνάμωσα. Και απόψε όπως τόσα βράδια θα το κάνω με τον στιγμόν τα καράβια μακριά σου δεν μπορώ να ξεχαστώ. Δεν είναι καλύτερο να το παγγέλω, πραγματικά, πείτε μου. Ποίημα, θα πω ποίημα. Και απόψε τόσα βράδια, το ίδιο είναι ακόμα, δεν έχει τελειώσει. Όχι. Μα είμαι το πρωί κοντά σου, εχμάλωτο στον ερωτά σου και ψάχνω κάτι να πιωστώ. Παιδιά, δεν ξέρω το ρυθμό. Θα πω στο ρεφρέν, ναι. Το θυμάσαι πώς πήγε, ναι. Τι λέει, ψεύτηκα. Ναι, ψεύτηκα, το ξέρω τι λέει. Καθημερινή. Ψεύτηκα, θα το βλέπω. Δεν είναι το ψεύτηκα της Βύσης. Ψεύτηκα τα δάκρυα σου, θα πω αυτό. Ψεύτηκα και τα φύλλα. Λοιπόν, κόφτε το στον αέρα, κόφτε το. Δεν θέλω να μου ξαναβάλεις τραγούδι που δεν ξέρω το ρυθμό. Μόνο Μαυροκεφαλίδης, πάμε. Δεν θέλω να μου ξαναβάλεις τραγούδι που δεν ξέρω το ρυθμό. Ενώ τα υπόλοιπα τα ήξερες. Ναι. Με τη ζούγκλα, το κοκοτσάμπο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο δεύτερο που θα σκίσει η ομάδα. Θα σκίσει γιατί διάλεξε ένα πολύ ωραίο, συνηθισμένο τραγούδι από Πάολα, Καρό και Μπαϊνούλης, τον ευχαριστούμε. Ο Νούλης αλλιώς. Ο Νούλης αλλιώς. Βρίζει τον Νούλη, το συνεργάτη που βρίζει. Φίλε, φίλε, βρίζει τον Νούλη. Βάλε δυνατά. Το κουνάω, Μάριε. Το αματόλο, το χυλάκι σου. Έσταξε και δεν βλέπω το στίχο το φαρμάκι σου. Το αμαρτόλο, το κορμάκι σου. Με μάγεψε και δεν βλέπω το σκλαβάκι μου. Το αμαρτόλο, το κορμάκι σου. Με κάνε και με γυνάς, το βγήκα στο τρυπάκι σου.
σε λόγια σε με. Και με θύσε με. Στοπ. Stop. Μαρία, κέρδισα. Ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Αν κερδίσει η Μέρη, θα μαυρίσει το στούντιο. Λοιπόν. Μαύρισε το, δεν σε φοβόμαστε. Τα. Λοιπόν, ψηφοφορία εδώ από κάτω. Μέρη! Και έτσι βίζουνε μίμη. Διαμαντή. Ένα, δύο. Δύο μίμης από κάτω, δύο Μέρη. Ισοπαλία από πάνω. Από κάτω. Από πάνω ποιοι, δεν έχουμε ακουστικά. Δεν έχουμε ακουστικά. Μέρη, μιλείς θέματα, εσύ είσαι γνωστή. Φέρνεις το μπροκυβαλίδι πάντα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Αλλά δεν πειράζει, εγώ έχω αγάπη, Μάριε. Που για μια ακόμη εκπομπή βγήκαν ηγητής, κατατρόπωσα το φίδι, το μαύρο, την Black Mamba. Παιδιά, δεν μπορούσα να είμαι Black Mamba, είναι αλήθεια, δεν τρέπομαι να το πω. Όχι, δεν τρέπω. Την αγαπώ την Black Mamba. Τη στιγμή που ετοιμαζόσουν εσύ και βαφόσουν και έκανες έτσι το φουστανάκι σου. Καλά, στα σε αγοράκια. Τώρα έχεις τη λύκη, δεν καταλαβαίνεις. Όλα έξω. Όλα έξω. Εγώ τριγυρνούσα με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο backstage του Dike Vodo και χτυπούσα την πόρτα και τα θηροτηλέφωνα των καμαριών. Έχουν θηροτηλέφωνα τα καμαριά. Έχουν και τηλέφωνα, εν τω επικοινωνία. Και εγώ και τόκι. Λοιπόν, και τους ρωτούσα τι κάνετε και τους έπιασα στο. Σε αυτό. Όχι αυτό. Στο making of τους. Α, την ώρα που βαφόντανε και ετοιμαζόντανε. Που βαφόντανε και ξεκινόντανε και. Α, είδες και τέτοια. Είδα. Αχ, μου αρέσουν αυτά. Τώρα να τα δούμε. Πάμε. Για πάμε.